Καλημέρα αγάπες μου, τι μου κάνετε, είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και όπως πάντα θα κάνουμε το pick a card της εβδομάδας που μας έρχεται και εδώ θα δούμε τις ενέργειες της εβδομάδας που μας έρχεται με τις αγγελικές κάρτες ταρό. Θέλω να είμαστε όλοι καλά, τι άλλο να πω, υγεία, αγάπη, ομορφιά. Λοιπόν, είμαστε σε μια έτσι δύσκολη εβδομάδα, έχουμε και την Πανσέλινο στο Σκορπιό. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πούμε πολλά αστρολογικά, όλους μας επηρεάζει και ειδικά στα οικονομικά. Θα ήθελα γρήγορα να πω ότι όσες έχετε κερδίσει, μπείτε μέσα στο κανάλι μου για να δείτε και τα δωρεάν ρηξίματα που κάνω, ποιες τα έχουν κερδίσει και να με πάρουν τηλέφωνο. Επίσης και σε αυτό το βίντεο θα κάνω δώρο σε τυχερές που θα μου γράψουν από κάτω ένα σχόλιο, εγγραφή, μπορείτε να κάνετε αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα για να σας έρχονται όλα από αυτά που κάνω και να σας χτυπάει το καμπανάκι που λέμε. Επίσης τα δύο δωρεάν ρηξίματα θα γράψετε σχόλιο και ότι θέλετε να συμμετέχετε στην κλήρωση για αυτά τα δύο δωρεάν ρηξίματα. Και αρχίζω ευθύς αμέσως με την καρτούλα από την πρώτη. Μας βγαίνουν οι ιεραστές από τις αγγελικές κάρτες ταρό. Δεν είναι άσχημη κάρτα, δεν είναι πολύ καλή. Δεν είναι μόνο οι ιεραστές σαν συνέστημα, βγαίνει και σαν αυτό, αλλά μπορεί να είναι και άλλες συνεργασίες στις ζωές μας που κάνουμε. Οπότε εδώ μας λέει ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε προσεκτικά και καλά αυτές τις συνεργασίες, τις συναισθηματικές, τις εμπορικές, ό,τι νομίζετε εσείς, και να προσέξουμε πολύ την υγεία μας, καλή υγεία μας, αλλά να κάνουμε και κάποιο check-up κάποια στιγμή που λέει ο λόγος. Πάμε στη δεύτερη καρτούλα και να πάρω μία κάρτα από εδώ. Και έχουμε την ανανέωση. Θα πρέπει, όπως είπε και η πρώτη κάρτα, να επανεξετάζουμε και να επανεκτιμούμε τα γεγονότα. Μπορεί και αυτή να είναι μία ευνοϊκή κάρτα, γιατί μας λέει ότι μέσα από εδώ μέσα από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα και καθώς είμαστε και στο μέσα μας, ας το πούμε, αλλά και σε αυτά που μας συμβαίνουν γύρω, θα προσπαθήσουμε και θα βγούμε νικητές. Δεν θα προσπαθήσουμε, θέλουμε να βγούμε νικητές και να κινηθούμε σε μια νέα κατεύθυνση. Είτε αυτή είναι μέσω σεμιναρίων, μέσω μιας άλλης δουλειάς, μέσω κάποιου άλλου ανθρώπου που έρχεται στη ζωή μας. Και πάμε για την τρίτη κάρτα. Καλές βγήκαν, έτσι, παρόλο που έχουμε και αυτή την Πανσέλινο. Τέλος πάντων, το 9 της γης, που σου λέει ότι η εποχή δεν είναι για γκλαμουρά τα πράγματα. Πρέπει να δίνουμε περισσότερο μια έτσι, σημασία στις μικρές στιγμές που έχουμε ανέσεων στη ζωή μας, να περνάμε ήρεμα το χρόνο μας όπως και να είναι. Επίσης, για πολλούς που φοβούνται τη μοναξιά ή κατά κάποιον τρόπο είναι μόνοι τους και τα λοιπά, ας κοιτάξουν, ας κάνουν ένα διαλογισμό. Και μπορώ να πω ότι θα βγουν τα καλύτερα και για τον εαυτό τους και για τον κόσμο που τους περιβάλλει, αλλά κυρίως για τον εαυτό τους, σαν μια επανεκτίμηση. Έτσι, εδώ μας λέει ότι μπορούμε και να βρούμε και δουλειά. Για όσους ψάχνουν λοιπόν δουλειά ή θέλουν να αλλάξουν δουλειά, υπάρχει μεγάλος, έτσι, μεγάλη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Και εδώ θα σας δείξω, αφού τελειώσω, για να μην σας ταλαιπωρώ με μπουρου-μπουρου θέματα που εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου. Το pick a card μας που είναι το τυχερό χρυσό ρόδι που μου αρέσει. Ό,τι είναι σε χρυσό μου αρέσει εμένα, να ξέρετε. Εδώ έχουμε το αγγελάκι με την καρδούλα, τη χρυσή καρδιά. Και εδώ έχουμε το τυχερό κινέζικο γατάκι που πάντα μας φέρνει μια μπαλίτσα. Εδώ έχουμε την μπλε μπαλίτσα. Μπορείτε να διαλέξετε στο 1, 2, 3... Θα πούμε και για ερωτικά, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας για να περάσουμε καλά και να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό η ψυχική υγεία. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με το 1. Για όσες διάλεξαν το 1, να δούμε τι καρτούλες. Εδώ έχω το λάκι, το τυχερό μου κεράκι. Λοιπόν, τι καρτούλες πέσανε σε σένα. Έχουμε το round and round, που σημαίνει εδώ ότι κάνεις κύκλους. Ένας κύκλος έκλεισε, άλλος ανοίγει. Είναι για το καλύτερό σου.
Μην μένεις στα ίδια και στα ίδια. Προσπάθησε να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου, να πας μπροστά και μην επιμένεις στα παλιά. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις σου, αλλά και στις συναισθηματικές σου σχέσεις. Μπορεί να λες τι κάνω εγώ εδώ τώρα. Όμως, κάποιοι, όπως είπα, κύκλοι κλείνουν, κάποιοι άλλοι ανοίγουν και μην μένεις στα ίδια και στα ίδια. Προχώρησε για να δεις αυτή την αλλαγή που σου έρχεται και είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ έχουμε το Divine Protection, που σημαίνει ότι και εδώ σε κύκλους, όπως βλέπεις, έχει βγει αυτή η καρτούλα. Εδώ σου λέει ότι έχεις μία προστασία από το σύμπαν, οπότε αν θέλεις μπορείς να αφήσεις πίσω σου πράγματα, να κλείσεις και εδώ κύκλους, γιατί έχεις και τα κρύσταλλα εδώ πέρα που σε προστατεύουν, τον άσπρο χαλαζία, είσαι μέσα στο φως, παρόλο που έρχεσαι από το σκοτάδι, μπαίνεις μέσα στο φως, μπαίνεις μέσα σε ένα κύκλο φωτός, οπότε προσπάθησε αυτή την προστασία που έχεις από το σύμπαν να την πας και παραπέρα, να την δεχθείς και να δεις που θα σου φέρει καινούργια πράγματα στην ζωή σου, μόνο βγες από το σκοτάδι. Το λέω συνέχεια γιατί οι εποχές αυτές είναι σκοταδισμού, έχω την εντύπωση, και γι' αυτό ίσως να βγαίνουν και αυτές οι κάρτες. Φύγε, σου λέει από το. Γιατί και στο προηγούμενο είχαν βγει πολλές τέτοιες κάρτες. Φύγε και έλα στο φως. Έλα στο φως σου. Στο φως που πραγματικά πρέπει να είσαι. Πάμε και για το Love Letters μας, που σου λέει ότι περίμενε, μην πηγαίνεις πάρα πολύ γρήγορα, μην βιάζεσαι και άφησε τα πράγματα να έρθουν φυσικά προς εσένα. Εντάξει, αυτό είναι για το συναισθηματικό μας κομμάτι. Πάμε να δούμε το νούμερο 2. Ωραία. Εδώ είμαστε, θα ανοίξω και τις καρτούλες να τις δείτε. Και έχουμε εδώ πέρα και το Divine Light και έχουμε το Message in a Bottle. Κάποια πράγματα κρυμμένα από το παρελθόν που δεν έχουν υποθεί, που θα υποθούν τώρα, θα έχεις ευχάριστα νέα, ευχάριστα θα είναι αυτά τα νέα, είναι σαν να βγαίνουν από τη θάλασσα αυτά τα νέα, δηλαδή σαν να έχουν καθαριστεί που, και να σε πειράξανε, που θα σε πειράζανε μάλλον στο παρελθόν, τώρα έρχονται με καινούργια μορφή και έχεις message, έχεις κάτι να σου πει, καινούριο ίσως ή παρελθοντικό, που όμως τώρα το βλέπεις με άλλο μάτι και καλά θα κάνεις. Έχουμε εδώ το Divine Light, που σημαίνει ότι φύγε και εσύ από... Εδώ έχεις και την προστασία του σύμπαντος και το σύμπαν εδώ σου δίνει ένα φως να προχωρήσεις μπροστά. Είναι και μια κοπέλα που προχωράει από τα... από πίσω, από... προχωράει μπροστά προς το φως. Έτσι πρέπει να κάνεις και εσύ στη ζωή σου, να προχωρήσεις προς το φως. Εδώ είναι μία αναγέννηση, μας δείχνει και μία αναγέννηση. Μπορεί να αλλάξεις εσύ ο ίδιος τεράστια πράγματα. Μπορεί να κάνεις τεράστιες αλλαγές εσύ ο ίδιος, πηγαίνοντας προς το φως, προς την προσευχή και προς την ομορφιά της ζωής. Και πάμε και για τα συναισθηματικά μας, που μας λέει εδώ για μία φιλία, ότι μην εμποδίζεις κάποιους να έρθουν κοντά σου, άσε και την, αυτήν την συναισθηματική σχέση να υπάρχει και να μεγαλουργεί, και η ζωή σου θα αλλάξει πάρα πολύ δραματικά, να το πω έτσι, ας πούμε, δηλαδή πάρα πολύ συνταρακτικά και πολύ όμορφα προς τα μπροστά και στις φιλίες και στο συναίσθημα. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να δούμε και το τρίτο το πακετάκι. Τι έχει να μας πει. Εδώ έχει ξαναβγεί αυτή η κάρτα και την προηγούμενη φορά. Το Thyself. Συγγνώμη, Heal. Thyself and το Go Distance από τις Oracle. Εδώ μας λέει ότι κάνεις ένα άλμα. Προσπάθησε να κάνεις ένα άλμα από το παρελθόν που είσαι μέσα και κάνεις και λες γιατί εγώ είμαι τώρα εδώ, σαν να έχεις σταθεί κάπου σε ένα βάλτο, έχεις βαλτώσει. Σου λέει κάνε ένα τεράστιο άλμα όπως κάνει αυτό εδώ το η λεοπάρδαλη, οπότε έχει και τα αστεράκια από κάτω, θα στεφθεί με επιτυχία, μόνο κάνε αυτό που πραγματικά μη στέκεσαι στα ίδια και στα ίδια και αναρωτιέσαι και έχεις βαλτώσει. Κάνε το άλμα για να πας μπροστά, είναι σημαντικό. Όπως μας το λέει και αυτή η κάρτα, ότι βγες από το σκοτάδι σου, βγες από αυτά που σκέφτεσαι, τα υλικά κυρίως πράγματα, αυτά που σκεφτόμαστε όλοι δηλαδή, εδώ σας δίνω παροτρύνσεις.
εντάξει, παροτρύνσεις, να δείτε το μέσα σας, να μπείτε στο φως, να το ψάξετε στο νερό, που το νερό είναι και κάθαρση, έτσι, καθαρότητα ψυχής, εδώ μας δείχνει, και βέβαια φωτεινότητα, γιατί πραγματικά έτσι θα φύγεις από το σκοτάδι σου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνεις αυτό, με διαλογισμό, με προσευχή, με ό,τι θέλεις πράγματα, με μια κίνηση, ανακάτεψε τα νερά, βγες από το σκοτάδι και μπες στο φως. Έτσι, είναι πραγματικά όλη η σειρά που μας έχει βγει μια παρότρινση σε όλους μας να φύγουμε από αυτό το μίζερο που μας περιβάλλει. Πάμε να δούμε το love letter σου, που είναι το time, που είναι η ώρα, και τώρα σου λέει είναι η ώρα να κάνεις πράγματα και να τα προχωρήσεις όσο και αυτό θα πάρει, δηλαδή όσο και σκληρό να είναι, όσο και σκληρά να εργαστείς πάνω σε μια σχέση, πάνω σε μια συναισθηματική κυρίως σχέση, αλλά πιάνει και τις άλλες σχέσεις, τις εμπορικές ας το πούμε, απλώς δώσε χρόνο, αλλά παρόλα αυτά δούλεψε σκληρά για να πετύχεις αυτό που θέλεις. Δεν σας κούρασα και δεν θέλω να σας κουράζω, αυτά ήτανε για την εβδομάδα που μας έρχεται. Σας φιλώ γλυκά και σας κάνω δώρο και τα δύο δωρεάν ρηξίματα για μια ερώτηση που θέλετε, που θα μου κάνετε για να σας απαντήσω. Σας αγαπώ και πάλι. Κάτω στα σχόλια είναι τα πάντα που έχω βάλει, τι κάνω και τι θέλετε από μένα, και εσείς να μου γράφετε και να μου σχολιάζετε. Εντάξει, πολλά φιλιά, να είμαστε καλά. Εδώ να πω ότι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και όλα τα βίντεο που κάνω, και αν σας αρέσουν μπορείτε να μου κάνετε και μερικά σχόλια από κάτω και το τι θέλετε να σας πω και να δείτε από μένα. Επίσης μην ξεχνάτε ότι έχουμε και συμμετοχές, και συμμετοχές και στα αστρολογικά, και συμμετοχές και στις κάρτες ταρό. Πολύ μικρές σε αυτές οι συμμετοχές, θα με χαροποιήσει ιδιαίτερα αν σας ακούσω και από το τηλέφωνο, να τα πούμε, και αστρολογικά, ταρό, ό,τι άλλο θέλετε να δείτε από μένα, συνταγές ομορφιάς, και για να μιλήσουμε και από κοντά. Πολλά φιλάκια, σας αγαπώ.